είπα ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν γίνονται εσωτερικές διαδικασίες κατατίθενται απόψεις. Και αυτό θέλουμε να είμαστε και όταν ήμασταν εκτός Βουλής, όταν ο παλιός συνασπισμός, και όταν είμαστε 3% και 4% και όταν είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και φιλοδοξούμε που πολύ γρήγορα θα γίνουμε κυβέρνηση, να είμαστε δημοκρατικό κόμμα. Από εκεί και πέρα, εγώ θα καταθέσω την άποψή μου όταν γίνεται η κεντρική επιτροπή, όταν έχουμε συνεδριακές διαδικασίες, όταν έχουμε εσωτερικές διαδικασίες. Η ζήμωση η εσωτερική προκαλεί μια απόφαση. Προκύπτει μια απόφαση. Η άποψή σας συμπίπτει με του κυρίου Γλέζου για το νόμισμα ότι προκύπτει, δεν έχει σημασία, προκύπτει, κύριε Λεφαζάνη. Προκύπτει, προκύπτει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση, η οποία είναι πλειοψηφική, τη σεβόμαστε όλοι και την ακολουθούμε όλοι. Και στο δημόσιο λόγο μας και στις δημόσιες πρακτικές μας. Αυτό είναι που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε και δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, κύριε Λαφαζάνη. Γι' αυτό δεν έχουμε. Ξέρετε, κύριε Λαφαζάνη, το ζητούμενο. Το ζητούμενο, ξέρετε, ποιο είναι. Αυτό που είπε ο κύριο Γλέζο. Ένα μονολυθικό κόμμα. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι δεν έχει σημασία το νόμισμα. Αυτά είναι. Δεν μου απαντάτε όμως. Ο καθένας καταθέτει από εμάς και είναι απολύτως σεβαστές τη δική του προσωπική άποψη, αλίμονο. Μάλιστα. Θέλω να πάω στον κύριο Ντόλιο. Κύριε Ντόλιο, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πασίγνωστη και την ξέρει όλος ο κόσμος. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι για να φύγουμε από το ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ως πλειοψηφική απέτηση επιλογή να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Εγώ θέλω να σχολιάσω. Έχει ως επιλογή όμως να εφαρμόσει, να εφαρμόσει με όλες τα δυνατά δημοκρατικά μέσα που διαθέτει η χώρα να εφαρμόσει το προοδευτικό αντιμνημονιακό του πρόγραμμα. Χάρη της δημοκρατίας. Μισό λεπτό.